Τώρα, η κυρία Ζέτα Μακρύ, η οποία είναι υφυπουργός Παιδείας και συντόνισε και την καμπάνια χθες, έτσι όπως παρουσιάστηκε το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Σχολική Βία με τον Πρωθυπουργό και τον Αρμόδιο Υπουργό, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή και την ευχαριστούμε. Καλημέρα, κυρία Υπουργέ. Καλή σας μέρα. Να είστε καλά. Το θέμα που συγκεντρώνει η παρέμβαση, η διάταξη, η πρόβλεψη που συγκεντρώνει τις μεγαλύτερες αντιδράσεις είναι αυτή για την πενθήμερη αποβολή. Διαβάζουμε και βλέπουμε και τις αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης, κυρίως στο αριστερό περιβάλλον, στο αριστερό φάσμα, που μιλούν για τιμωρητικές διατάξεις, για διατάξεις που περίπου επαναφέρουν μια φιλοσοφία ότι υπάρχουν εγκληματίες μέσα στα σχολεία και πρέπει να έχουν την πιο αυστηρή μεταχείριση και ούτω καθεξής. Κανείς δεν χαρακτηρίζει τα παιδιά εγκληματίες, κανείς όμως δεν είπε ότι δεν πρέπει να υπάρχουν και συνέπειες και συμπεριφορές παραβατικές. Όταν ένα παιδί με τη συμπεριφορά του δημιουργεί θέματα στους συνομιλίκους, στους συμμαθητές του, σε κάθε περίπτωση στη σχολική διαδικασία, θα έχει προφανώς και συνέπειες. Οι συνέπειες αυτές δεν είναι υπεύθυμερη αποβολή πάντοτε, είναι σε εξαιρετικές περιπτώσεις παραβάσεων οι οποίες δημιουργούν έντονο πρόβλημα. Όπως επίσης υπάρχει και η απομάκρυση, η αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος. Αν ένα παιδί βιντεοσκοπήσει και ανεβάσει με το κινητό του κάτι που αφορά σε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα συμμαθητή του ή συμμαθήτριά του, πρέπει να μείνει χωρίς καμία συνέπεια. Δεν πρέπει να υπάρχει μια αντίδραση σε αυτή τη συμπεριφορά. Αυτό είναι και το πιο σοβαρό παράπτωμα από ό,τι φαίνεται, έτσι δεν είναι? Είναι ένα παράπτωμα το οποίο φαίνεται ότι θα κληθούμε να το αντιμετωπίσουμε πιο συχνά από ότι το αντιμετωπίζουμε τώρα. Yeah. Γιατί σας το είπε και ο Υπουργός, θα το επαναλάβω και εγώ για όσους δεν άκουσαν, ότι δεν είναι τόσο ο αριθμός των περιστατικών. Δεν έχουν αυξηθεί τα περιστατικά δραματικά. Έχουν μειωθεί και είναι κάτι που μας έκανε όλους εντύπωση στο Υπουργείο. Είναι όμως η βιαιότητα, η σκληρότητα, η ευρηματικότητα των παιδιών για αυτά τα περιστατικά που επιβάλλουν να επικαιροποιήσουμε τα μέτρα. Και θα πω κάτι ανεξάρτητα από την αντίθεση των κομμάτων. Προσωπικά εμένα με ενόχλησε, δεν την περίμενα. Θα σας πω ότι οι ίδιοι εκπαιδευτικοί θα ζητούν τα εργαλεία. Ναι. Γιατί αντιμετωπίζουν τα φαινόμενα και θέλουν να ξέρουν, ναι, και να μην αυτενεργούν, να έχουν τα πρωτόκολλα, να έχουν τη διαδικασία, να έχουν την. Ναι, και είναι στο χέρι τους αν τα χρησιμοποιήσουν ή όχι. Πάντως καλό είναι να υπάρχουν τα όπλα. Και τη θεσμική κάλυψη. Μακάρι να μην χρειαστεί ποτέ να τα χρησιμοποιήσουν. Αλλά τώρα υπάρχει κάποια χώρα, υπάρχει κάποιο σχολικό και εκπαιδευτικό σύστημα που δεν έχει αντιμετωπίσει περιστατικά τέτοια. Ναι, όχι, δυστυχώς δεν έχει εξελιχθεί. Αλλά από εκεί και πέρα δεν είναι μόνο αυτό. Θα τα χρησιμοποιήσουν όμως. Το λέω, ξέρετε γιατί. Γιατί άκουσα και άλλους καθηγητές από χθες να διαμαρτύρονται και να λένε ότι δεν είναι σωστό να έχουμε κατασταλτικά μέτρα, δεν είναι σωστό να έχουμε πειθαρχικά μέτρα. Θέλω να πω, εκεί τι κάνεις, τον εξοπλίζεις με τον καθηγητή, αλλά ο άλλος λέει ότι δεν το θεωρώ αυτό σωστό ως μέτρο. Θέλω διάλογο, αενάως. Βεβαίως. Ο διάλογος όμως δεν εμποδίζεται. Αντίθετα, κοιτάξτε, με τα εργαστήρια δεξιοτήτων διδάσκουμε το σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα. Τώρα από τον υπηαγωγείο μέχρι και την πρώτη ηλικία, παράλληλα με αυτά, θα κάνουμε διάλογο, διδασκαλία, ώστε να γίνονται τα παιδιά μας ενεργοί πολίτες. Ναι. Για τη διαδικασία αυτή θα επιμορφώνονται οι εκπαιδευτικοί μας ακόμη περισσότερο. Mm-hmm. Σε δύο γκρουπ που θα αρχίσουν, γιατί από την καινούργια σχολική χρονιά θα ξεδιπλωθεί όλο αυτό το σχέδιο. Άρα λοιπόν ο εκπαιδευτικός που ενδιαφέρεται και θα κουβεντιάσει και θα μιλήσει. Ξέρετε το σχολείο που πήγαμε χθες με τον Πρωθυπουργό? Είναι ένα σχολείο στο οποίο ο διευθυντής, καθηγητής φυσικής εισαγωγής ο ίδιος, έχει τόσο καλή σχέση με τα παιδιά. Δεν το είπε ο ίδιος, τα παιδιά μας το είπανε σε κατηδίαν συζητήσεις, που τα περιστατικά αντιμετωπίζονται και λύνονται πολλές φορές προληπτικά και χωρίς να ληφθούν οι συνέπειες αυτά που κάποιοι λένε κατασταλτικά μέτρα. Είναι στο χέρι του σοβαρού εκπαιδευτικού και τη σοβαρή δασκάλα ή καθηγητής τα θέματα αυτά να τα αντιμετωπίσουν, αλλά δυστυχώς δεν είναι πάντοτε στην απόλυτη δυνατότητά του να τα αποτρέψει. Το δυστύχημα, λοιπόν, κυρία Υπουργέ, είναι ότι έχουμε φτάσει σε μια πραγματικότητα η οποία αποτυπώνεται χωρίς υπερβολή σε αυτό το σκληρό βίντεο που επιλέξατε να δώσετε προς δημόσια προβολή, προκειμένου να αφυπνιστούμε όλοι μας. Αυτό το σκληρό βίντεο που αναφέρεται, που ήταν αποτέλεσμα μια από τις πολύ καλή συνεργασία που είχαμε με το Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ, μας προκάλεσε όλους μας τα ίδια αισθήματα που προκάλεσε και σε εσάς. Γι' αυτό και ευχαριστήσαμε δημόσια το Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ. Αποτυπώνει, χωρίς να ωραιοποιεί, χωρίς να αποκρύβει και χωρίς να υπερβάλλει, την κατάσταση όπως είναι. Και σε αυτή τη διαδικασία είναι το παιδί θύμα, που πρέπει να μην έχει ανεπούλωτες πληγές, που το ακολουθούν και στην ενήλικη ζωή και στην εφηβεία του, το παιδί θήτης, που μπορεί και αυτό να έχει πέσει κάποια στιγμή θύμα, σε κάθε περίπτωση η πολιτική και γι' αυτό θα με ερευνήσει, αλλά και τα παιδιά τα οποία παρακολουθούν το φαινόμενο αυτό. Ειδικοί θα υπάρχουν στα σχολεία, κυρία Μακρύ, βεβαίως, γιατί έχετε κάνει κάποιες προσλήψεις και στο παρελθόν, αλλά δεν επαρκούν από ό,τι μας λένε. Ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών έχει στην ευθύνη του
καθένας από αυτούς έχει 5 σχολεία, θα γίνουν και άλλες. Θέλω να σας πω ότι οι διαδικασίες. Εντάξει, δεν είναι τώρα, πάντοτε. Συγγνώμη για τη διακοπή, αλλά 5 σχολεία, ένας ψυχολόγος τι να πω το κάνει. Κάνει όμως. Σας βεβαιώ ότι κάνει και κάνει καλή δουλειά. Βεβαίως και θα συνεχίσουν. Έχουν διπλασιαστεί καταρχάς. Θα συνεχίσουμε να κάνουμε και διορισμούς και προσλήψεις. Mm. Θα σας πω όμως ότι πολλές φορές αναγκαζόμαστε να καταφεύγουμε και σε ατομικές προσκλήσεις, γιατί δεν βρίσκουμε ενδιαφερόμενους που θέλουν. Mm. Δηλαδή, αν ξέρουμε σε κάποια περιοχή ότι υπάρχει η Μακρύ ή ο Παυλόπουλος ή ο Οικονόμου που θέλουν, μπορεί να κάνουμε και πρόσκληση να τους καλέσουμε και να προσφέρουν. Κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά. Είναι απαραίτητη η εκπαιδευτική μας. Στη συντριπτικότατη πλειοψηφία θέλουν τα εργαλεία, θέλουν την επιμόρφωση για να βοηθήσουν, χρειάζεται και η οικογένεια να βοηθήσει. Στη χθεσινή παρουσίαση, ο διευθυντής είπε ότι τα περιστατικά τα οποία είχε πει ήταν σχετικά ανώδυνα, λύθηκαν πολύ καλά όταν είχαν συνεργασία με τους γονείς. Mm-hmm. Άρα χρειάζεται και οι γονείς το πρόβλημα. Μα το πρόβλημα από εκεί ξεκινάει, κυρία Υπουργέ. Από το σπίτι ξεκινάει, κύριε, και γιγαντώνεται στο σχολείο. Έχετε δίκιο. Όμως, πολλές φορές οι γονείς δεν μπορούν, δεν θέλουν, αδιαφορούν. Άρα πρέπει η πολιτεία να καλύψει και αυτό το κενό. Mm. Οι ειδικοί λένε ότι ξεκινάει από την οικογένεια. Σε αυτό έχετε δίκιο, δεν σωστή παρατηρήση. Ναι. Ναι, έτσι είναι. Αλήθεια είναι αυτή. Δεν λέμε κάποια σοφία. Όλοι τα έχουμε βιώσει αυτά, κυρία Μακρύ. Όλοι γονείς είμαστε και έχουμε περάσει από όλη αυτή τη γνώση. Το έχουμε βιωματικό, πώς να το πούμε. Ναι, βιωματικό είναι. Δεν σημαίνει όμως ότι όσα παιδιά μπαίνουν σε αυτές τις συμβουλίες έχουν διαλυμένες οικογένειες ή αδιαφορούν. Δηλαδή, θέλω να πω ότι υπάρχουν παιδιά που στην προσπάθειά τους να ενταχθούν στη δυνατή παρέα, να το πω έτσι σχηματικά, μπαίνουν αποφασισμένα να κάνουν ό,τι είναι δυνατόν προκειμένου να γίνουν αποδεκτά. Και εκεί διαμορφώνονται οι όροι ενός παιχνιδιού που καταλήγει στη βία, στην αλλοιώθηση, στην παραβατικότητα κτλ. Εδώ θέλουμε να σας πούμε για κάτι ακόμα. Δεν ενοχοποιώ τις οικογένειες, αν ακούσετε. Ναι, όχι, δεν το λέω έτσι, κυρία Μακρύ. Λέω ότι είναι πολύ παραγωγικό, είναι πολύ επίπεδο. Ναι, υπάρχουν οικογένειες που όντως δεν ενδιαφέρονται, που τα έχουν παρατημένα τα παιδιά, είναι κακοποιητικές. Δεν μπορούν, δεν έχουν τις ειδικές γνώσεις. Άλλες που δεν μπορούν, άλλες που δεν φαντάζονται ότι το παιδί τους μεταλλάσσεται όταν βγαίνει από το σπίτι. Γιατί μπορεί μέσα στο σπίτι να είναι μια χαρά παιδί, και όταν σε πορτίζει, να έχει το σουλιά κρυμμένο κάπου ή τη σιδηροδοδιά. Αν μου επιτρέπετε τη διακοπή, επειδή είπατε ότι είναι πολύ παραγωγικό, θα σας πω γι' αυτό θα υπάρχει και η Εθνική Στρατηγική για τη Βία και την Παραβατικότητα των Ανηλίκων, που θα υπάρχουν και τα συναρμόδια υπουργεία εκτός από το δικό μας, δηλαδή το υγείας, δικαιοσύνης, προστασίας του πολίτη, οικογένειας και κοινωνικής συνοχής. Θα υπάρχει Εθνική Στρατηγική. Δεν είναι μόνο εμείς. Μπορεί να είμαστε επισπέδων για την ενδοσχολική και εξωσχολική βία, αλλά πρέπει να και με άλλα συναρμόδια υπουργεία να συνεργαστούμε. Έχονται πάντως πολλά μηνύματα από γονείς προφανώς, οι οποίοι λένε ότι χρειάζεται εντάξει, να σκεφτούμε τα δικαιώματα των εθητών, αλλά πρέπει να σκεφτούμε τα δικαιώματα των υπολείπων παιδιών που είναι δυνάμει θύματά τους ή έχουν πέσει ήδη θύματά τους. Ναι, βεβαίως. Πρώτα αυτά τα παιδιά είναι σε προτεραιότητα, προέχουν. Βεβαίως, προέχουν τα παιδιά θύματα. Έτσι, και λένε οι γονείς ότι πρέπει να υπάρχει τιμωρία, δεν μπορεί να υπάρχει, δεν μπορεί να αλλάξει αυτό χωρίς τιμωρία. Υπάρχει και κάτι ακόμα. Ναι, ακούστε τα εργαλεία αυτά και τις συνέπειες. Μας τα έχουν υποδείξει οι ειδικοί. Δεν κάναμε κάτι χωρίς να ρωτήσουμε τους ειδικούς και τα πρωτόκολλα ακόμη. Ναι, πρέπει να υπάρχουν επιπτώσεις. Πώς θα γίνει, δεν υπάρχει άλλο τρόπο. Εκείνοι είναι που θα μας υποδείξουν τις συνέπειες. Θα σας πω όμως και κάτι άλλο. Επιβραβεύουμε και την αίσθηση, επιβραβεύουμε και την πρόοδο και την προσωπική βελτίωση ενός μαθητή. Δεν σταθήκαμε σε αυτά γιατί τα φαινόμενα επιβάλλουν στο δημόσιο διάλογο να μιλήσουμε μόνο για τις συνέπειες που υπάρχουν. Εμένα η λέξη τιμωρία, η λέξη ποινή δεν μου αρέσει, απευθυνόμαστε σε παιδιά. Υπάρχει συνέπεια. Υπάρχει συνέπεια και κάτι πρέπει τα παιδιά να το μάθουν από τον νηπιαγωγείο. Είμαστε ενταγμένοι σε ένα κοινωνικό σύνολο. Το κοινωνικό συμβόλαιο που θα κάνουμε με τους γονείς, που θα πρέπει να ξέρουν ότι αν βανδαλίσουν τα παιδιά τους, προφανώς και θα χρεωθούν τις ζημιές. Είναι δημόσια περιουσία. Και δεν μιλούμε για μια απλή φθορά που μπορεί να γίνει άθελα ή είναι στην καθημερινή χρήση. Μιλάμε για βανδαλισμούς. Είναι ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο που οποιοδήποτε είναι σοβαρός και αντιμετωπίζει την εκπαίδευση ως μια ευαίσθητη διαδικασία, όμως που θα έχει κανόνες, που θα έχει συνέπειες, που θα έχει επιμόρφωση, που θα έχει διάλογο, που θα έχει πρόληψη, αλλά όχι ανοχή σε τέτοια ακραία φαινόμενα ή σε συμπεριφορές που κάποια παιδιά τα πληγώνουν και κάποιες οικογένειες προβληματίζονται, νομίζω δεν θα καταλήξουμε σε διαφωνία, θα συμφωνήσουμε. Ναι. Οι ίδιοι κανόνες θα ισχύουν και στα ιδιωτικά σχολεία. Εννοείται. Είναι οι απολύτως ίδιοι κανόνες. Απολύτως ίδιοι, δεν υπάρχει καμία διαφορά. Τα ιδιωτικά σχολεία δεν έχουν καμία διαφορά από τα δημόσια σχολεία και στο θέμα αυτό. Ξέρετε, γιατί υπάρχει αίσθηση ότι σε κάποια ιδιωτικά σχολεία. Τη ΣΟΜΕΤΑ, γιατί έχουν και το στοιχείο της επιχείρησης, έχουν και μεγάλα ονόματα με πολύ βαριά πρωτοφόλια που έχουν πολύ μεγάλη ισχύ.
Και υπάρχει η αίσθηση ότι σε πολλά σχολεία είτε συγκαλύπτονται περιστατικά, είτε αποσιωπούνται για να μην στενοχωρηθεί ο μπαμπάς, η τάδε οικογένεια, ωραία, να προστατεύσουμε το παιδί που είναι ο θήτης ενός θύματος. Ακριβώς. Να το δεχθούμε ότι αυτό μπορεί να συμβαίνει. Σε αυτή την περίπτωση υπάρχει πλατφόρμα, ναι, η οποία δεν δίνει τη δυνατότητα σε κανέναν άλλον πλην εκείνου που θα χειριστεί το θέμα να το μάθει. Όπως είπατε πολύ σωστά, το Υπουργείο ούτε ξέρει, ούτε οφείλει να ξέρει. Και θα σας πω και μια άλλη παράμετρο, χωρίς να παραγνωρίζω ότι αυτό που λέτε μπορεί να συμβαίνει. Τα ιδιωτικά σχολεία όμως την καλή τους φήμη την κρατούν και από την καλή εκπαιδευτική διαδικασία. Mm-hmm. Άρα έχουν, ναι, και συμφέρον να μην συμβαίνουν τέτοια φαινόμενα, όχι να αποκρύπτονται. Μην το λέτε, μην το λέτε. Γιατί για παράδειγμα, υπάρχουν καταγγελίες ότι υπάρχουν ιδιωτικά σχολεία που ασκούν τα ίδια ένα ιδιότυπο bullying, διαχωρίζοντας τους μαθητές σε αρίους και μη, σε πρωταγωνιστές και κομπάσους. Για να βγάζουν καλή φήμη πάντα. Για να βγάζουν πάντοτε και να πετυχαίνουν τα αριθμητικά, τους αριθμητικούς στόχους τους. Και μάλιστα υπάρχουν και καταγγελίες ότι υπάρχουν σχολεία ιδιωτικά τα οποία στέλνουν κατά δεκάδες τους γονείς με, να ψάξουν τα παιδιά τους για διάσπαση προσοχής, για ΔΕΠΗ, mm-hmm, βάζουν τα παιδιά στη διαδικασία της ψυχολογικής αξιολόγησης με στόχο να φύγουν με στόχο, ναι, είτε να τα περιθωριοποιήσουν, είτε να τα κατατάξουν σε δεύτερη κατηγορία. Αυτά πρέπει να τα δείτε. Θέλω να σας πω γιατί αυτό, οι οικογένειες μπαίνουν σε πολύ μεγάλο, σε πολύ μεγάλες περιπέτειες. Και δεν είναι μεμονωμένα περιστατικά, κυρία Υπουργέ, αυτά. Το να ξέρετε, έχουν έκταση. Καταλαβαίνω, το έχουμε ξανασυζητήσει και μαζί σας και mm-hmm, ξέρω σε τι αναφέρεστε. Ενώ δεν ξέρω κάποιο σχολείο, δεν έχει φτάσει, ναι, στο Υπουργείο κάποια συγκεκριμένη καταγγελία, δεν είχαμε επιληφθεί. Θέλω να σας πω ότι τα περιστατικά για παιδιών που έχουν μαθησιακές δυσκολίες έχουν τριπλασιαστεί αυτά που φτάνουν στα κέδαση. Γι' αυτό και ο Υπουργός έχει ήδη πει ότι και αυτό θα ψηφιοποιηθεί και σε αυτό θα μπουν κανόνες, θα γίνουν και ταχύτερες οι διαδικασίες, γιατί έχουμε και αυτά τα παράπονα ότι αργούν οι διαδικασίες και πολύ συγκεκριμένες. Να μην γίνεται κατάχρηση από την πλευρά των γονιών. Από τη μια πλευρά που είχαμε την πλήρη συγκάλυψη, το παιδί δεν είχε κανένα πρόβλημα. Φτάνουμε τώρα στην κάτι υπερβολικό τρόπο σε κάποιες περιπτώσεις διεκδίκηση της προφορικής εξέτασης. Ναι. Όλα αυτά θα γίνουν με τέτοιο τρόπο που δεν θα μπορεί κανένα σχολείο, κανένας γονιός ή οσδήποτε ένα παιδί που δεν έχει όντως το πρόβλημα να το καταστήσει παιδί με πρόβλημα για οποιουσδήποτε λόγους, αλλά και κανένα παιδί που δικαιούται την προστασία να μην την έχει γρήγορα. Ευχαριστούμε, κυρία Υπουργέ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.